ψήφισμα συναλλητηρίου φορέων και επιτροπών. Όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στο Σύνταγμα, ερχόμενοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συντονισμένοι σε ένα κοινό αγώνα διεκδίκησης του δίκαιου μας και μετατρέποντας την οργή και την αγανάκτηση για την κατάσταση που βιώνουμε μετά τις καταστροφές από διάφορες σωτίες σε οργανωμένη πάλι, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πάρουμε πίσω όσα μας πήρε η πυρκαγιά, η πλημμύρα, ο σεισμός. Είμαστε εδώ, σε αυτή την κοινή πορεία, μαζί με τους εργαζόμενους της Αθήνας που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και παλεύουν μαζί μας για πραγματική και ουσιαστική προστασία της ζωής μας από τις φυσικές καταστροφές και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα ανυποχώρητα, αταλάντευτα, διεκδικώντας όλα όσα μας ανήκουν. Αντίπαλοι μας δεν είναι μόνο τα φυσικά φαινόμενα που μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες. Αντίπαλοι μας είναι και όλες οι κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμοι που έχουν την ευθύνη υλοποίησης μέτρων προστασίας της ζωής και την περιουσία μας και που όμως, όπως αποδεικνύεται, είναι ανύπαρκτοι. Ζούμε όλα αυτά τα χρόνια τη λογική που λέει ότι τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής μας από όλες τις κυβερνήσεις θεωρούνται κόστος, ανεξάρτητα από ποιος έχει την κυβερνητική ευθύνη. Απαιτούμε με βάση τις ανάγκες που είχαμε και πριν, πολύ δε περισσότερο αυτές που προέκυψαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Απαιτούμε την υλοποίηση από όλους τους υπεύθυνους μία σειρά από μέτρα που αποτυπώνονται στο ψήφισμα, το οποίο θα καταθέσουμε και στα κόμματα της Βουλής. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα προστασίας του λαού από όλες τις φυσικές καταστροφές, με έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας και αντισεισμική θωράκιση, στο ύψος των αναγκών μας και με επαρκή χρηματοδότηση και αυτά, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για όλη την Ελλάδα. Παράλληλα με τη στελέχωση σε αναγκαίο προσωπικό όλων των υπηρεσιών, πυροσβεστική, δασαρχία, πολεοδομία, προτεραιότητα σε έργα αντιδιαβρωτικής και κυρίως αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές που έχουν καταστραφεί από τις πρόσφατες και από τις άλλες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων στη χώρα. Αποκατάσταση άμεσα όλων των ζημιών που έχουν υποστήσει υποδομές, οδικούς άξονες, αγροτικούς δρόμους, ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρευσης, άδρευσης. Άμεσα μέτρα αποκατάστασης όλων των καμένων δασών. Εξασφάλιση αξιοπρεπής διαβίωσης, στέγασης και διατροφής σε όλους όσους χάσαν τα σπίτια τους και για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο μέχρι να αποκαταστήσουν τις κατοικίες τους. Αποζημίωση στο 100% όλων των ζημιών από όλες τις αιτίες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς κανέναν αποκλεισμό πηγέτα. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, όπως οι αγροκτηνοτρόφοι να αποζημιώνονται στο 100% της ζημιάς. Να συμπεριληφθούν όλες οι αιτίες ζημιάς και νόσων. Στελέχωση του ΕΛΓΑ με το αναγκαίο προσωπικό και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες στις πληγείσες περιοχές. Εξασφάλιση των αναγκαίων ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους και για όσο διάστημα θα διαρκέσει απαγόρευση βοσκής στις χαμένες περιοχές. Αντίστοιχα, εξασφάλιση μελισσοτροφών στους μελισσοκόμους. Ειδικά για τους ρετινοκαλλιεργητές σας εργάτες. Εξασφάλιση τουλάχιστον 15 ετούς απασχόλησης στην ανασύσταση των δασών, αφού έχουν αποτελέσει το αντικείμενο εργασίας τους. Στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.